Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας βλέπω σήμερα. Είναι και μια μέρα η οποία έχει και απολογιστικό και αν θέλετε και πραγματικό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Ένας πολύ πυκνός χρόνος, τον οποίο από τη μία ήμασταν συνεπείς με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, υλοποιώντας ένα τολμηρό μεταρχιστικό πρόγραμμα, και από την άλλη προφανώς έπρεπε να διαχειριστούμε μια σειρά από κρίσεις, με πιο σημαντική την υγειονομική πρόκληση του κορονοϊού, την οποία όπως έχουμε συζητήσει, πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει καλά τουλάχιστον ως προς την αντιμετώπιση της πρώτης φάσης. Και ήταν και μια χρονιά μεγάλων θεσμικών τομών, με την αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλά και την δικιά σας εκλογή στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Πολύ πυκνός χρόνος. Νομίζω ότι όποια επιτυχία της κυβέρνησης ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών, ώστε να μπούμε στο δεύτερο χρόνο της διακυβέρνησής μας με μεγαλύτερη δυναμική, εστιάζοντας σε πρώτη φάση στην αντιμετώπιση των συνεπειών, των οικονομικών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης, που γνωρίζουμε ότι αυτές θα είναι σημαντικές, με πρώτη έμφαση πάντα στην προστασία της εργασίας και στη στήριξη των εισοδημάτων, ειδικά των ασθενέστερων συμπολιτών μας, και βέβαια ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαι στις Βρυξέλλες σε ένα κρίσιμο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ελπίζω ότι θα οριστικοποιήσουμε το πακέτο στήριξης των ευρωπαϊκών οικονομιών. Θα είναι κεφάλαια τα οποία θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα ένα μεγάλο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας σε μια κατεύθυνση όπου θα υιοθετήσουμε πολιτικές ψηφιακές, πιο φιλικές προς το περιβάλλον, αλλά και πολιτικές που θα στηρίξουν τις δεξιότητες και τις δυνατότητες του εργατικού μας δυναμικού. Οπότε, χρόνος, ημερομηνία, ημέρα απολογισμού και ταυτόχρονα προγραμματισμού για το τι έρχεται το δεύτερο χρόνο. Και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία και σε δύο εβδομάδες από τώρα να εορτάσετε για πρώτη φορά την επέτειο, τη σημαντική επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας μας. Πράγματι, κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε πια, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε όλοι στη νέα φάση της πανδημίας, και όπως βλέπουμε το γεγονός ότι εμείς πήγαμε καλά δεν αρκεί, γιατί γύρω μας δεν έχει ακόμα ελεγχθεί η κατάσταση, και το συνειδητοποιούμε με το άνοιγμα των συνόρων, με την προσπάθεια ανοίγματος του τουρισμού. Υπάρχουν προβλήματα και αυτό οπωσδήποτε δεν επιτρέπει, ας είμαστε βέβαια αισιόδοξοι, αλλά γίνεται προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά και οι μονάδες του τουρισμού και οι εργαζόμενοι, οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι είναι μετέωροι, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν τα πράγματα να λειτουργήσουν όπως ελπίζαμε πριν από την πανδημία. Ελπίζω ότι στην επόμενη σύνοδο κορυφής θα κλείσει το θέμα με το Ταμείο Ανάκαμψης, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει και ένας σχεδιασμός, ώστε γρήγορα οτιδήποτε θετικό προκύψει, ελπίζω ότι θα είναι θετικό το αποτέλεσμα όπως λέτε και εσείς, να μπορέσει να απορροφηθεί, να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι, αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο. Νομίζω ότι είναι η ώρα για κοινή προσπάθεια και για αλληλεγγύη, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την επόμενη πια φάση, κυρίως για την οικονομία, αλλά και είναι μια ευκαιρία και για εσάς ως κυβέρνηση και για συνολικά για το πολιτικό σύστημα να βρει τα σημεία αυτά, τα κοινά σημεία συνεννόησης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το μέλλον και πιστεύω ότι το οφείλουμε κυρίως στη νέα γενιά που έχει πληγεί τόσο πολύ και από την κρίση που προηγήθηκε και δικαιούται να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον. Μιας και το θέτετε, και το ζήτημα, περιμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδος το πόρισμα της Επιτροπής Πισαρίδης, στην οποία είχαμε αναθέσει την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για τον μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας, και ζητήσαμε φυσικά τώρα να λάβουν υπόψη και τις εξελίξεις που προέκυψαν μετά τον κορονοϊό. Και ο σκοπός μας είναι στην διαδικασία συζήτησης του πορίσματος και βέβαια στην εκπόνηση του εθνικού σχεδίου, το οποίο πρέπει να καταθέσουμε μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, να λάβουμε υπόψη τις απόψεις όλων των κοινωνικών εταίρων και προφανώς και των υπόλοιπων κομμάτων, ώστε το εθνικό σχέδιο της χώρας να έχει τη μέγιστη δυνατή συνάντηση.